Αγαπητοί φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καλώς ήρθατε στο Rally Greece Off Road 2022 που πραγματοποιήθηκε στις 26-29 Μαΐου με το όμορφο Άργος Οριστικό να είναι η πόλη που το φιλοξένησε. Αυτή ήταν η ένατη χρονιά της εκδήλωσης και για πρώτη φορά προσμετρούσε για το ευρωπαϊκό κύπελο αγώνων Μπάχας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. Ταυτόχρονα, το Rally Greece Off Road προσμετρούσε στο Ιταλικό Πρωτάθλημα και για το ελληνικό έπαθλο Cross Country Rally. 71 ομάδες συμμετείχαν σε όλες τις κατηγορίες. Ένας εκπληκτικός αριθμός αν αναλογιστούμε ότι μπορούν να συμμετάσχουν μόνο αυτοκίνητα και ελαφρά οχήματα τύπου Buggy SSV, καθώς οι μοτοσυκλέτες δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν. Η μεγάλη επιτυχία του Rally Greece Offroad βασίζεται στα σημαντικά στοιχεία στα οποία επικεντρώνονται οι οργανωτές. Αυτά τα στοιχεία είναι το αθλητικό πνεύμα, υψηλά επίπεδα ασφάλειας για διαγωνιζόμενους, μέλη της οργάνωσης και θεατές, καθώς και παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία. Το Rally Greece Offroad είναι ένας μοναδικός αγώνας cross country μπάχα, καθώς το αγωνιστικό μέρος περιλαμβάνει ειδικές διαδρομές που αγγίζουν τα 2.000 μέτρα υψόμετρο. Ο αγώνας είναι ο μοναδικός στο είδος του στην Ελλάδα και διεξάγεται με την άδεια της αστυνομίας σε δρόμους κλειστούς στην κυκλοφορία άλλων οχημάτων. Το Rally Greece Offroad 2022 μπορεί να θεωρηθεί ως ορόσημο για το μηχανοκίνητο αθλητισμό της Ελλάδας, καθώς για πρώτη φορά κατασκευάστηκε ένα νέο κτίριο ειδικά κατασκευασμένο για τις ανάγκες του αγώνα. Μια κατασκευή 640 τετραγωνικών μέτρων που προσφέρει όλες τις αναγκαίες παροχές για ένα επιτυχές Rally Greece Offroad. Αυτή η επιτυχία ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Αθλητισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Άργους Ορεστικού και του Αθλητικού Σωματείου Φύλων Αυτοκίνησης Αττικής. Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που στηρίζουμε χορηγικά το Rally Greece Offroad και η δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αγώνας και σημαντικός. Αναδεικνύει τις ομορφιές της Δυτικής Μακεδονίας, του Άργους Ορεστικού και της Καστοριάς και επίσης αναβαθμίζει το σύνολο του μηχανοκίνητου αθλητισμού της χώρας. Η συμμετοχή 72 αυτοκινήτων από 12 χώρες σημαίνει πολλά για την περιοχή μας, σημαίνει αθλητικό τουρισμό, σημαίνει συμμετοχή πολλών ανθρώπων που πραγματικά θα πείσουν το στίγμα τους σε αυτήν την περιοχή και θα γίνουν οι πρεσβευτές σε όλες τις χώρες από τις οποίες έχουν έρθει. Ας πάρουμε όμως από την αρχή τη δράση για τον αγώνα του 2022. Η πρώτη ημέρα, Τετάρτη 25 Μαΐου. Την Τετάρτη 25 Μαΐου όλα ήταν έτοιμα για να υποδεχθούν τις ομάδες, τους αγωνιζόμενους, τους εκπροσώπους τύπου, τους καλεσμένους και τους θεατές. Το Service Park και το κτίριο της διοίκησης ήταν σε πλήρη λειτουργία και οι ομάδες τοποθετούνταν στις θέσεις τους στο μεγάλο χώρο επισκευών που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο κτίριο της διοίκησης. Με την επίβλεψη του Δήμου Άργους Οριστικού, οι ομάδες είχαν στη διάθεσή τους δωρεάν ρεύμα, Wi-Fi, πλήσιμο των οχημάτων, πολλές τουαλέτες άνδρων και γυναικών, ντουσιέρες, νερό, υπηρεσίες καθαριότητας, κάδους ανακύκλωσης και όλα αυτά σε απόσταση μόνο 2 λεπτών από το κέντρο της πόλης. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έγιναν τα εγκαίνια του νέου κτηρίου διοίκησης με την παρουσία του Υφυπουργού Αθλητισμού, βουλευτών, του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, του Δημάρχου Άργους Ορεστικού, του Προέδρου της ΟΜΑΕ, εκπροσώπων τοπικών αρχών και πολιτών της περιοχής. Αξίζει να λεχθεί ότι το κτίριο διοίκησης θα χρησιμοποιείται από το Δήμο Άργους Ορεστικού για να φιλοξενεί και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες όταν δεν χρησιμοποιείται για εκδηλώσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού. Μετά τα εγκαίνια του κτηρίου, δόθηκε συνέντευξη με την παρουσία εκπροσώπων του τύπου και όλοι οι ομιλητές εξέφρασαν τη δέσμευσή τους για τη μελλοντική περαιτέρω αναβάθμιση του Rally Greece Offroad. Δεύτερη ημέρα, 5η 26 Μαΐου. Την 5η 26 Μαΐου οι ομάδες και οι αγωνιζόμενοι έπρεπε να ολοκληρώσουν το διοικητικό και τεχνικό έλεγχο.
Οι οργανωτές και οι τεχνικοί έφοροι της Διεθνούς και της Ελληνικής Ομοσπονδίας επιβεβαίωσαν ότι όλα ήταν σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας και ότι οι αγωνιζόμενοι είχαν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στον αγώνα. Ήταν μια ολοήμερη διαδικασία για τις 71 ομάδες που είχαν εγγραφεί στο ένατο Rally Greece Offroad και τελικά το απόγευμα ήταν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η πραγματική δράση. Στις 6 ώρα το απόγευμα, το πρώτο αυτοκίνητο εκκίνησε την κατακτήρια ειδική διαδρομή, η οποία και όρισε τη σειρά εκκίνησης για τις ειδικές διαδρομές της επόμενης ημέρας. Η κατακτήρια ειδική διαδρομή με 26 χιλιόμετρων πραγματοποιήθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση στο Service Park. Ο καλύτερος χρόνος μεταξύ των διαγωνιζόμενων στον αγώνα της Διεθνούς Ομοσπονδίας ήταν από το πλήρωμα της Τσεχίας Πιέτρ Χόζακ και Ρένε Κίλιαν με αυτοκίνητο TAF1 Hammer και με χρόνο 4 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα, επιτυγχάνοντας κιόλας σε μια μέση ωριά ταχύτητα των 88,3 χιλιόμετρων. Δεύτερο και τρίτο χρόνο έγραψαν δύο πληρώματα από την Πορτογαλία, η Αλεξάνδρο Φράνκο και Ρούι Φράνκο με Mercedes πρώτο V230 Turbo Diesel και η Ρίκε Σίλβα και Ρίκε Νταμάζιο με TAF1 Mercedes πρώτο 350. Στον εκτός FIA αγώνα, ταχύτερο χρόνο κατέγραψαν οι Πολωνοί Κράζικ Μάρτσιν και Μίκουλα Γκρέγκορτς με Κάνα Μαύρικ, ακολουθούμενοι από τους Ούγγρους Μίκλος Τρέμπιξ και Σάντουτς Τρέμπιξ, με Κάνα Μαύρικ, και τρίτη η Ισραηλινή Νέταρελ Αζουλάι και Σάι Ρέγκεφ και αυτή πάλι με Κάνα Μαύρικ. Με την ολοκλήρωση της κατατακτήριας ειδικής διαδρομής, οι 10 πρώτοι αγωνιζόμενοι του αγώνα της FIA κλήθηκαν να επιλέξουν τη θέση εκκίνησης που επιθυμούν για τις ειδικές διαδρομές της επόμενης ημέρας. Η διαδικασία της επιλογής ήταν διασκεδαστική για αγωνιζόμενους και θεατές και προβλήθηκε στη γιγαντοοθόνη της εξέδρας απονομών. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή της πανηγυρικής εκκίνησης του αγώνα, με όλους τους αγωνιζόμενους να ανεβαίνουν με τα οχήματά τους στην εξέδρα απονομών και να τους απονέμονται αναμνηστικά μετάλλια. Τρίτη ημέρα, Παρασκευή 27 Μαΐου. Το πρόγραμμα της ημέρας περιλάμβανε διαδρομή 324 χιλιόμετρων, με 217 χιλιόμετρα από αυτά να είναι ειδικές διαδρομές. Ένας-ένας οι αγωνιζόμενοι εκκίνησαν από το Service Park στις 9 η ώρα το πρωί και κατευθύνθηκαν προς τη συνεκκίνηση της ειδικής διαδρομής Βίτσι. Το όνομα της ειδικής διαδρομής ήταν συνώνυμο με το όνομα του βουνού όπου οι αγωνιζόμενοι θα αντιμετώπιζαν απαιτητικές διαδρομές με γρήγορα ανηφορικά κομμάτια, στενούς τεχνικούς δρόμους και καταβάσεις που θυμίζουν ειδικές WRC. Έχει τελειώσει το πρώτο σκέλος του αγώνα που ήταν η ειδική Vici 1, μήκους 109 χιλιόμετρων. Ήταν αρκετά σκληρή, είχε αρκετό χώμα, αλλά τελικά όλα τα αυτοκίνητα με πολύ μικρές εξαιρέσεις, 4 αυτοκίνητα που είχαν μικρές ζημιές τις επιδιορθώνουν και θα συνεχίσουν, ολοκλήρωσαν τον αγώνα. Το τέλος της ημέρας βρήκε 3 πληρώματα από την Πορτογαλία στις 3 πρώτες θέσεις της προσωρινής κατάταξης για τον αγώνα της FIA. Ταχύτερο πλήρωμα ήταν η Ρίκε Σίλβα και Ενρίκε Νταμάζιο με Mercedes πρώτο 350, ακολουθούμενοι από τους Πέντρο Δίας Δα Σίλβα και Βίκτορ Τζέζους με Volkswagen Amarok. Την τρίτη θέση ήταν η Αλεξάνδρε Φράνκο και Ρούι Φράνκο με Mercedes V230 Turbo Diesel.
Στον εκτός αγώνα FIA, ταχύτερο πλήρωμα ήταν η Βέλκοβ Βλάντισλαβ και η Λίαν Γεωργίεφ από τη Βουλγαρία με Κανάμ, ακολουθούμενοι από τους Πολωνούς Μπιαλκόφσκι και Μπασκίεβιτς με Πολάρις Αρζεντάρ και στην τρίτη θέση η Κράτσιτς και Μίκουλα από την Πολωνία πάλι με Κανάμ. Ήταν μια μακριά ημέρα για τους αγωνιζόμενους και ήταν χαρούμενοι που επέστρεψαν στο Service Park για ξεκούραση και επισκευές στα οχήματά τους, ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Is our first race outside Portugal and Spain, and we are very pleasant to be here in Greece. People are all very kindly. We like very much the race, and we are in first. But tomorrow has more race. I'm the co-driver. Mr. Enrique Silva is the driver of the car, and it's a pleasure for us to be in Greece. Ας ακούσουμε λοιπόν τις εντυπώσεις για αυτή την ημέρα από μερικά ιταλικά πληρώματα. La nostra prima gara di cross country qui in Grecia, avevamo già fatto il mondiale in Italia, però qui è completamente diverso, natura bellissima e per ora ci sta piacendo molto. Avete visto qualche animale sopra? Abbiamo incontrato delle mucche. Mucche? Okay. Qualche tartaruga o orsi? Tartaruga, orsi ancora no. Il posto è meraviglioso. Ieri abbiamo visto anche i daini,
in prova speciale, favoloso. L'organizzazione è splendida. Io ho esordito l'anno scorso la prima gara di cross country qua e sono tornato perché è troppo bello. Siamo innamorati del posto, della gente, dell'organizzazione che è spettacolare. E della nostra seconda partecipazione qui dopo quella dell'anno scorso, dopo il brutto periodo della pandemia, abbiamo goduto molto dei panorami greci e l'abbiamo voluto ripetere quest'anno perché è un posto veramente incantevole, una natura spettacolare, incontaminata e dei percorsi splendidi per la gara, veramente splendidi. A parte qualche noia meccanica, però è una gara veramente unica, unica. Stupenda, bellissima, una gara mozzafiato proprio. E oggi direi che lo stage era bellissimo, veramente divertente, tanti pezzi veloci, e anche se il burrone da una parte un po' ancora mi intimorisce, però una bella prova. Ok, qualcosa per le montagne, la natura che hai visto oggi? Tanta. Qualche animale, qualche orso? No, purtroppo, in realtà noi vorremmo vedere un orso, però una tartaruga sì. Sì. Ok, grazie e bocca al lupo per la... Seconda. Viva il lupo. Okay, grazie. Noi è il secondo anno io che vengo qua, veramente, perché mi sono trovato bene. È uno spettacolo qua correre nelle vostre montagne, che sono quasi come quelle delle nostre, che io vengo dalla Sicilia e sono Chintimarino e siamo qua assieme con la Gram Alfio Bordonaro e tutti i miei assistenti, la Gram Racing. E poi a livello di partecipazione impeccabile, organizzate veramente bene, anche se a volte uno poi cerca proprio il pelo nell'uovo, però alla fine ci rifacciamo tutti, comunque una bella gara e ritorneremo un altro anno sicuramente. Allora, buongiorno a tutti, siamo con l'equipaggio Codeca Toffoli, piloti ufficiali di Suzuki Italia, corriamo con questa nuova Jimny che quest'anno la mettiamo alla prova e vediamo come si comporta Suzuki. Per ora si comporta benissimo, siamo i secondi nel trofeo. La gara è a dir poco splendida, dall'organizzazione ai posti è veramente una gran bella gara, organizzata bene, pochi tempi morti, percorsi fantastici, molto belli, paesaggi, la Grecia è sempre stata stupenda, quindi non lo dico solo io ma lo dicono tutti, gara veramente eccellente per ora, tutto bene. Grazie a voi, ciao a tutti, calispera. È la prima nostra gara qui in Grecia, ci piace veramente tantissimo, è organizzata divinamente e le prove sono fantastiche. Quella di oggi mi è piaciuta anche più di quella di ieri, è bellissima. Entrambe belle. Entrambe stupende, sì. La prova, specialmente negli ultimi 25-30 km per la nostra macchina, era perfetta, scorrevole e ci siamo veramente divertiti, siamo super soddisfatti. A prescindere dai risultati, dai tempi, ma siamo molto contenti. Ci stiamo divertendo, che è la cosa principale. Avete incontrato qualche animale? Ieri una mucca abbiamo incontrato. Una mucca però, che attraversava. Però un nostro compagno di squadra che era davanti a noi ci aveva segnalato con la bandiera gialla, sì. Quindi abbiamo un attimo rallentato, abbiamo visto che aveva appena finito di attraversare. Lui l'ha trovata invece in mezzo. Lui l'ha trovata nel mezzo. Però sono cose che succedono in queste gare, quindi fa parte anche della bellezza della cosa. Sì, grazie, sì, sì. Bocca al lupo per la continuazione. Viva il lupo, grazie. Il percorso stupendo, il più bello che abbia mai visto, quello di oggi. In la più bella gara vista fino adesso, veloce, mista, c'era di tutto anche oggi, divertente, non pericolosa, bella, bellissima. Complimenti all'organizzazione. Avete visto qualche animale? No, sì, un'aquila. Tartarughe? Una purtroppo che qualcuno l'aveva vista prima. Gara bella, bella, per noi è un po' sfortunata finora, però ci stiamo divertendo, molto bella, molto impegnativa. Sono Paloschi Federico, italiani, è la quinta volta che veniamo in Grecia e ci stiamo, nonostante tutto, ci stiamo divertendo un sacco. Sì, un sacco di tartarughe, tartarughe pieno di tartarughe, infatti viene voglia di preparare, sono belle, sono carine. Ok, buona fortuna per il resto. Crepi, speriamo, grazie mille, grazie.
Τέταρτη μέρα, Σάββατο 28 Μαΐου. Ήταν η μέρα που καθόρισε την κατάταξη για τον αγώνα FIA, καθώς ο κανονισμός για αγώνες μπάχα περιορίζει τη διάρκεια τους σε 2 μέρες. Οι αγωνιζόμενοι κατευθύνθηκαν από το Service Park στην εκκίνηση της ειδικής διαδρομής Λευκή. Η διαδρομή είχε μήκος 110 χιλιόμετρων και διεξήχθη 2 φορές ώστε να συμπληρωθούν 220 αγωνιστικά χιλιόμετρα και μετά οι διαγωνιζόμενοι να επιστρέψουν στο Service Park για την τελετή απονομής. Με την ολοκλήρωση του αγωνιστικού προγράμματος που περιλάμβανε συνολικά 662 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 443 ήταν ειδικές διαδρομές, η Πορτογάλη Σίλβα Ερίκε και Νταμάζιο Ερίκε με Mercedes πρώτο 350 ήταν οι νικητές του αγώνα FIA, ακολουθούμενοι από άλλες 2 πορτογαλικές ομάδες, τον Dias da Silva Pedro και της ομάδας PRK Sport Rally Team και τον Franco Alexandre και Franco Rui με Mercedes V230 Turbo Diesel. Στην κατηγορία TAF 3, νικητές ήταν οι Ισπανοί Ναβάρο Φρίξας Σαντιάγκο και Σόλα Τεραντέλας Μάρκ με Κανά Μαβρικ της ομάδας Εφνή Speed Team. Στην κατηγορία TAF 4 νικητές ήταν οι Ιταλοί Ventura Montecamozzo και Brun Mirko με Yamaha YXZ1000R της ομάδας Quad Team. Στην κατηγορία TAF 2 νικητές ήταν οι Ιταλοί Trivini Bellini Alessandro και Trivini Bellini Marco με Mitsubishi Pajero.
This is my first first race with Pal together, so we just came to practice. The stages was amazing. I can't believe in this moment as well. The organization was perfect. It was very good. The percours was amazing, but today we have to quit the race because we have some trouble with the car, also mechanic, and we have to quit at 44 kilometer. But it was amazing. It was a very good experience. We liked very much. The stage was a bit complicated and with a lot of skills to drive with a high altitude in the mountains. The weather is great, the country is absolutely gorgeous. The organization is very professional, so we are loving it. Getting some experience on buggy because it's our first season with that category, so many things to learn, but we came from classic rally, so it's not miracle to drive 4VD cars. So here atmosphere is really nice, stages like in classic rally, especially today's stage is really really very nice. It's not too hot. I thought that it will be hot will be killing us in the car, but it's okay, manageable. Organization are great, Greek salad are perfect. So everything good. Μετά από δύο ημέρες έντονου συναγωνισμού, στο βουνό Βίτσι και το μέγιστο υψόμετρο να αγγίζει τα 2.000 μέτρα, ήρθε η ώρα για την απονομή των επάθλων για τον αγώνα ΦΙΑ με πυροτεχνήματα και πάρτι που διοργάνωσε ο Δήμος Άργους Οριστικού. Μπράβο από τον ανυπάρχητο αγώνα, τον κύριο Αλέκο από τον Λίγη. Στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο διοίκησης ήταν παρόντες η Σίλβα Ενρίκε και Νταβάσιο Ενρίκε. Ήταν η αυλαία του αγώνα ΦΙΑ που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία καθώς όλοι οι αγωνιζόμενοι εκτίμησαν το υψηλό επίπεδο οργάνωσης, τις ειδικές διαδρομές, την ασφάλεια και τη γνωστή σε όλους ελληνική φιλοξενία. Αλλά το Rally Greece of Road δεν είχε τελειώσει. Ο εκτός ΦΙΑ αγώνας είχε άλλη μία αγωνιστική ημέρα
και οι συμμετέχοντες ομάδες εστίασαν στις απαραίτητες επισκευές των οχημάτων τους. Πέμπτη ημέρα, Κυριακή 29 Μαΐου. Η τελευταία μέρα του Rally Greece Offroad ξεκίνησε νωρίς το πρωί, με τους αγωνιζόμενους να κατευθύνονται προς την εκκίνηση της ειδικής διαδρομής με λισότοπος μήκους 75 χιλιόμετρων που θα διεξαγόταν δύο φορές. Στο τέλος της ημέρας, νικητές στην κατηγορία αυτοκινήτων ήταν οι Ιταλοί Ρικάρντο Μιλάτσο και Λούκα Μακρίνι με ένα Great Wall Hover της ομάδας Art Team Rally Art, ακολουθούμενοι από τους Τούρκους Mert Betse και Sertak Tatar με Suzuki Grand Vitara της ομάδας RR Team, και στην τρίτη θέση βρίσκουμε το ελληνοκυπριακό πλήρωμα των Κιμονίδη Έκτορα και Ζέρβα Σίμο με Suzuki Jimny της ομάδας Avin Cannibals Team. Νικητές στην κατηγορία SSV ελαφρών οχημάτων και καταγράφοντας τον ταχύτερο χρόνο όλων ήταν οι Ισραηλοί Azulai Netanel και Regev Sai με Canam Maverick, ακολουθούμενοι από τους Πολωνούς Krasik και Mikula, επίσης με Canam Maverick, και στην τρίτη θέση βρίσκουμε το πλήρωμα από την Τουρκία Akyuze Israfil και Sankak Timur με Canam Maverick και αυτοί. I'm from Istanbul, all the way from Turkey. Last year we came to the race and we really loved it. We loved the Kastoria, the area, the whole of it. So I called my friends. This year we came 7 crews from Turkey. And so far it's been amazing for us. Race is amazing. It's impressive that there is such a big FIA European Cup race right next to our country. So it's a good opportunity for us to come and see the professional teams as well. It's pretty amazing. It's not going perfect for us due to mechanical issues, as you can see maybe. But the nature is amazing. The stages are the kind of the stages I love. It's fast, sometimes a little off-road, little like rally-like stages. It's pretty great. Η εμπειρία στο βουνό είναι εκπληκτική. Έχω έρθει άλλη μια φορά ως επισκέπτης με το δικό μου αυτοκίνητο και ήξερα πόσο όμορφη είναι η φύση εδώ, αλλά η ειδική διαδρομή είναι υπέροχη. Είναι γρήγορη, είναι διασκεδαστική και είναι ό,τι πρέπει ακριβώς για να μπορέσει ένας άνθρωπος να διασκεδάσει και να ευχαριστηθεί πραγματικά μια τέτοια δραστηριότητα. Είναι μεγάλη μας χαρά που ερχόμαστε κάθε φορά, γιατί είναι μοναδική ευκαιρία να μπορέσουμε να γυρίσουμε αυτές τις υπέροχες περιοχές και να δούμε αυτό το εκπληκτικό όμορφο τοπίο, το οποίο μόνο αν μπει μέσα στο βουνό με μια συγκεκριμένη διαδρομή το βλέπεις. Οι εντυπώσεις που ακούμε από τους αγωνιζόμενους είναι πάρα πολύ θετικές και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να ακούμε από ανθρώπους που έρχονται πρώτη φορά στον αγώνα αυτό, που είναι αρκετά έμπειροι, να ακούμε θετικές εντυπώσεις και ότι θα τους ξαναδούμε εδώ πέρα ξανά του χρόνου. Τα βουνά και ο Γράμμος και το Βίτσι μας έχουν χαρίσει απίστευτες ειδικές σε πολύ μεγάλος μήκος ειδικών. Φτάνουμε τα 110 χιλιόμετρα, όπως ήταν η σημερινή ειδική. 110 χιλιόμετρα είναι αρκετά για έναν αγώνα rally raid. Φτάνουν στα όρια τους πραγματικά και τα αυτοκίνητα και τα πληρώματα από θέμα κούρασης. Και το τοπίο φυσικά είναι απίστευτο, μέσα σε δάσος με οξιές, με δρύς, είναι μαγευτικό, απλά δεν υπάρχει.
Ο εκτός ΦΙΑ αγώνας διένυσε συνολικά 930 χιλιόμετρα με 593 εξ αυτών να είναι οι ειδικές διαδρομές. Η τελετή απονομής των επάθρων για τον εκτός ΦΙΑ αγώνα πραγματοποιήθηκε στο μέσα κτίριο διοίκησης λόγω απρόσμενης καταιγίδας. Τα έπαθλα δόθηκαν στους αγωνιζόμενους από τον Δήμαρχο Άργους Ορεστικού, κύριο Πάνο Κεπαπτζόκλου, και τον αλυτάρχη του αγώνα, κύριο Αλέκο Αποστολίδη. Μετά από 5 ημέρες προγράμματος και 4 αγωνιστικές ημέρες, οι αγωνιζόμενοι χειροκρότησαν ο ένας τον άλλον και ανανέωσαν το ραντεβού τους για το 2023 και το 10ο επετειακό Rally Greece of Road που θα διεξαχθεί στη Δυτική Μακεδονία και το Άργος Ορεστικό να το φιλοξενεί ακόμα μια φορά.